Προχωρούν οι διαδικασίες για την κατασκευή πλωτής μονάδας αποθήκευσης LNG στο θερμαϊκό κόλπο. Μάλιστα, η χωρητικότητά της θα είναι αυξημένη συνολικά στις 280.000 κυβικά. Αυξημένη κατά 40.000 κυβικά μέτρα LNG σε σχέση με το αρχικό σχέδιο θα είναι η χωρητικότητα της πλωτής Δεξαμενής που θα κατασκευασίζει η Θεσσαλονίκη, καθώς θα μπορεί να αποθηκεύει μέχρι 280.000 κυβικά υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η πλωτή Εξέδρα θα αποτελείται από δύο δεξαμενόπλια δεμένα σε τεχνητή νησίδα σε απόσταση 3,5 χιλιόμετρων από την ακτή σε μια έκταση 80 στρεμμάτων. Είναι οι μονάδες αποθήκευσης όπου αποθηκεύεται υγρό, αλλά παράλληλα αυτή η μονάδα μπορεί να το επαναφέρει στην αέρια κατάσταση και να βγει μετά στο δίκτυο. Μετά το 2050 θα πάμε μεταβατικά με το φυσικό αέριο για 25-30 χρόνια ακόμη, αλλά οι υποδομές αυτές θα μπορέσουν μετά να χρησιμοποιηθούν και για το υδρογόνο, το οποίο είναι απολύτως αποδεκτό περιβαλλοντικά. Η πλωτή Δεξαμενή θα συνδέεται με την ακτή με υποθαλάσσιο αγωγό μήκους 4,5 χιλιόμετρων. Από εκεί, ένας άλλος χερσαίος αγωγός μήκους 7 χιλιόμετρων θα μεταφέρει το αέριο στις εγκαταστάσεις του δικτύου. Σε μια περιοχή που είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη, θα επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο και κανένας δεν ξέρει τις επιπλέον επιπτώσεις αυτής της κατασκευής που θεωρείται αρκετά επικίνδυνη. Θα έπρεπε, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της προφύλαξης, να μην προχωρήσει η χωροθέτηση σε αυτό το σημείο και να ξανασυζητήσουμε με πιο σοβαρό τρόπο αυτή τη χωροθέτηση. Η μονάδα LNG αναμένεται να είναι έτοιμη προς λειτουργία στα τέλη του 2026.